Μόικαν. Η Κόρα βρίσκεται στα χέρια του Μάγκουα. Η Άλις παρακαλάει τον Αετωμάτη και τους φίλους του να τη σώσουν. Εκείνοι γλιτώνουν τον συνταγματάρχη Μονρό και τον ταγματάρχη Ντάνκαν από βέβαιο θάνατο. Ο τελευταίος των Μοϊκανών, επεισόδιο 16, το πέταγμα του Μάγκουα. Μόικαν, Μόικαν. Οίχι! Τελευταίοι καρποί πριν άνεμο και βροχή, νόστιμα! Κάνεις κακό και γλυκά φρούτα φέρουν κούραση και καθαρίζουν αίμα από αμαρτίες. Τότε εσύ το χρειάζεσαι. Είσαι γεμάτος δηλητήριο. Αλήθεια λες, μαύρο μάλα, Μάγκουα έχει πολύ μίσος. Αλλά Μάγκουα επίσης μπορεί να δώσει πολύ αγάπη. Άσε με απέσιο γουρούνι! Θα γνωρίζεις Μάγκουα καλύτερα και θα αλλάξεις νόμι. Μάγκουα έχει άλογο έτοιμο. Αλλά αν θέλεις, ακολούθα πίσω. Μάγκουα κύριος και σέβεται επιθυμίες συζύγου. Ποτέ δεν θα σε παντρευτώ. Ολόκληρη δημιουργία εξαφανίστηκε από αυτούς τους αγρίκους. Το κανό έχει διαρροή. Καλύτερα πάμε εκεί. Δεν θα πάρει πολλή ώρα να φτιάξουμε τη διαρροή. Πάμε καλύτερα. Δεν έχουμε ούτε λεπτό για χάσιμο. Σωστά. Γι' αυτό ακολουθούμε την πορεία του ποταμού. Θα συναντήσουμε τον Μάγκουα βόρεια. Έχω σκοπό να επιστρέψω στο σημείο της επίθεσης και από εκεί να ακολουθήσω τα χνάρια τους. Συνταγματάρχη, το να ακολουθήσουμε τους Χούρονς μέσα από το δάσος με αυτή την βροχή θα μας κάνει να χάσουμε πολύτιμο χρόνο. Ούτε ζήτησα, αλλά ούτε και θέλω τη γνώμη σου, αγόρι. Και εμείς ούτε ζητήσαμε, ούτε θέλουμε την παρουσία σου. Ας ακολουθήσει ο καθένας το δρόμο που θέλει. Ο ένας το φως και ο άλλος το σκοτάδι. Δεν θα χασομερίσω άλλο. Ο δρόμος είναι μακρύς. Έλα, Ντάνκαν. Φεύγουμε. Με όλο το σεβασμό, συνταγματάρχη. Προτιμώ να μείνω υπό την προστασία αυτών των τριών κυρίων. Πατέρα, αυτό που θέλουμε να πούμε... Άλις! Μη μου πεις ότι και εσύ πιστεύεις αυτά που σου λένε αυτοί! Πατέρα! Σίγουρα η Άλις ανησυχεί για την αποστολή μας, συνταγματάρχη. Είναι προφανές. Φυσικά. Συγχώρεσέ με, αγαπημένη μου. Καλύτερα να μείνεις εδώ, να σε προστατεύουν οι κύριοι. Και εμείς θα σώσουμε την Κόρα. Έλα, ταγματάρχη. Όχι, Ντάνκαν. Δεν έχετε ελπίδες από εδώ. Καλύτερα τότε για σένα. Έτσι θα μπορείς ελεύθερα να αγαπάς όποιον θέλεις. Μην τους αφήσετε να πάνε προς το θάνατο. Και τι περιμένεις να κάνω? Να τους δέσω, να τους πυροβολήσω στα πόδια? Σταμάτα τους για μένα. Για σένα, δεσποινής Άλις. Όταν ο πατέρας σου διέταξε να με σκοτώσουν, τι έκανες εσύ για μένα? Τίποτα. Και ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έχω κάνει στη ζωή μου. Τι σημαίνει αυτό? Τίποτα. Δεν έχει πια σημασία. Τίποτα δεν έχει σημασία. Τι είναι πάλι αυτό? Γιατί κλαις τώρα? Πες μου. Έζησα, έτσι δεν είναι? Ναι. Και ευχαριστώ τον Κύριο.
Εσύ έχεις αποτρελαθεί και εγώ είμαι ένας αδύναμος ανόητος. Με άκουσες? Είπα θα το κάνω. Κάπως θα βρω τρόπο να σε ευχαριστήσω, ετομάτι. Θα ψάξουμε για τον μάγο από στεριά, αλλά πιο κάτω. Με λίγη τύχη... Χειμώνας έρχεται γρήγορα. Σύντομα, πολύ πολύ κρύο. Ναι, δεν είναι η βίλα του κυβερνήτη, αλλά θα προστατευτούμε το βράδυ. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε. Η βροχή θα σβήσει τα χνάρια των Χούρονς. Η Άλις είναι πολύ κουρασμένη. Δεν έχει κάνει παρόμοια εκστρατεία. Θα συνεχίσουμε και κάποιοι θα μείνουν εδώ μαζί της. Τι ανοησίες! Είμαι μια χαρά και μπορώ να συνεχίσω καλύτερα και από σας. Και από σας. Καλά λοιπόν. Καλή μάια, μπατάια, αμπατάχα, ουχο, ηχεία. Άντρας, όταν πίνει νερό φωτιά, το αίμα ζεσταίνει πολύ. Αλλά πολεμιστής γίνεται άχρηστος. Απόψε, μαύρο μάλα, φάει φαγητό. Ναι, πεινάω πολύ. Φάει αργά, αλλιώς άδειο στομάχι τα πετάξει όλα. Σταμάτα να κάνεις το σοφό, αφού ξέρουμε τι αγρίμι είσαι. Φυσικά, μάγουας αλίκος. Αν ανήκεις στη αγέλη του, σε προστατεύει. Αν δεν ανήκεις, τότε σε τρώει. Λοιπόν, αυτό θέλεις? Όχι. Άσε με κάτω. Μάγουα δεν θέλει. Μαύρο μάλα δεν έρχεται στο μάγουα σαν θύμα. Μαύρο μάλα φίλη. Είσαι τρελός. Καλύτερα να με σκοτώσεις. Ποτέ δεν θα γίνω δική σου. Μάγουα πολύ εξυμνός και μάγουα έχει υπομονή. Σαν νερό που πέφτει και χαράζει το βράχο. Ευχαριστώ πολύ, Duncan. Λοιπόν, θα συνεχίσει για πολύ αυτό. Μέχρι όταν εμφανιστεί ο κόκκινος φλογισμένος κύκλος, τότε το μαύρο άλογο θα πάει ανατολικά προς τα βαθιά νερά. Φλεγόμενοι κύκλοι και μαύρα άλογα, αυτό δεν είναι πρόβλεψη καιρού, είναι σονάτα του Σέξπιρ. Βρήκα τα ίχνη τους. 13 άλογα και μια γυναίκα με τα πόδια. Είναι η Κόρα. Την υποχρεώνουν να περπατάει πίσω από τα άλογα. Θα μετανιώσουν τη μέρα που γεννήθηκαν. Δεν θα περιμένεις και πολύ. Τα χνάρια είναι φρέσκα. Θα τους προλάβουμε σε μερικές ώρες. Μα πώς κατάφερε και βρήκε τα χνάρια μέσα στο σκοτάδι με τόση βροχή. Αδύνατον. Συνταγματάρχη, ποτέ δεν θα κάνεις λάθος ακολουθώντας τη συμβουλή του. Είναι αξιόλογος νέος και ακούραστος. Λοιπόν, ούτε κι εγώ είμαι κουρασμένος. Πάμε! Είστε αρκετά χλωμοί, δεσποινής Άλις. Είστε καλά. Ναι, καθηγητά. Ευχαριστώ.
Δεν θα περιμένουμε αυτούς τους ηλίθιους. Υπάρχουν άλλοι χουρόνς πιο κάτω. Ποτέ δεν ήρθα σε επαφή με τόσο νερό και μου φαίνεται πως κοντεύω να βγάλω λέπια. Θεέ μου, Άλις, έχεις πυρετό. Δεν είναι τίποτα. Δεν πρέπει να σταματήσουμε. Όχι, καλή μου. Αρκετά έκανες. Ο συνταγματάρχης έχει δίκιο. Πρέπει να ξεκουραστείς. Και η Κόρα? Φρόντισε τον εαυτό σου για την ώρα. Ξάπλωσε σε αυτό το βράχο. Είναι στεγνός και ζεστός. Καθηγητά, ανακάτεψε αυτό σε νερό και πιέσ' το σιγά σιγά. Στα αλήθεια τους εμπιστεύεσαι. Ζουν εδώ τόσα χρόνια, συνταγματάρχη. Ποιος ξέρει τη φύση της Αμερικής καλύτερα. Τους είδα! Είναι εκεί! Οι σκηνές τους είναι ακόμα εκεί. Λοιπόν, είδες τη Κόρα! Όχι, ο Μάγκουα θα έφυγε νωρίτερα. Πρέπει πρώτα να τους περιποιηθούμε και μετά πάνω τους. Θα έλεγα να τον αφήσουμε λίγο. Είναι χαμένος χρόνος να τον πιάσουμε από τώρα. Αν τους αφήσουμε τώρα, θα μας πιάσουν εκείνοι. Λυπάμαι, αλλά είναι ο μόνος τρόπος. Πολύ καλά. Καθηγητά, πρόσεχε την. Duncan. Ναι, καλή μου. Λυπάμαι για όσα περνάς εξαιτίας μου. Ανοησίες, καλή μου. Λυπάμαι που αρνήθηκα την πρότασή σου τόσο επιθετικά. Ήσουν ειλικρινής, Άλις. Ένα προσόν αξιοθαύμαστο. Είμαι πολύ μπερδεμένη. Έχεις όσο χρόνο χρειάζεσαι. Δεν ξέρω. Εγώ... Τα πράγματα ίσως αλλάξουν. Δεν υπάρχει βιασύνη. Θα περιμένω με την καρδιά μου γεμάτη αγάπη όπως πάντα. Η Άλις έχει βρει έναν υπέροχο άνθρωπο. Σκληρό με τον εχθρό και όμως... Ας πάμε, συνταγματάρχη. Ένα γεμάτο του φέκι. Δεν υπάρχει κανένα. Δεν υπάρχει λόγος. Θα είναι μακριά τώρα. Ω Θεέ μου. Έπρεπε να το δω με τα ίδια μου τα μάτια. Εντάξει. Κανείς δεν θα προειδοποιήσει τον Μάγκουα. Σε λίγο θα το φτάσουμε. Αν αυτό το τομάρι τόλμησε να ακουμπήσει έστω και μία τρίχα της κόρης μου, θα τον κάνω κομματάκια και θα είναι μεγάλη ευχαρίστηση για μένα. Λαουαμίχα, Ιαχαουό! Όνιμε! Καλή μου, καίγεσαι. Ο μόνος τρόπος να γίνει καλά είναι να ξεκουραστεί. Ακριβώς! Γι' αυτό πάμε να πιάσουμε αυτό τον αγρίκο! Όχι από εκείνο το δρόμο, δεν είναι ασφαλής.
Δεν είναι? Και τι πάει να πει αυτό? Το δάσος μου το λέει. Πρέπει να πάμε μέσα από εκείνη την κοιλάδα. Θα το καταλάβαινα αν είχες δει κίνηση ή αν είχες ακούσει κάποιο θόρυβο. Αλλά το δάσος σου μιλάει? Ας τελειώσουμε αυτό το αστείο. Εσύ εκεί! Σου μιλάω! Α, δειλή! Δεν θα ακολουθήσετε! Duncan, πάμε! Όχι! Όπως το έλεγα, ούτε ψυχή. Ο δρόμος είναι ελεύθερος, περάστε. Πρέπει να κάνουμε μία δοκιμή. Αυτός ο ανοήτος και τα δάση που μιλούν. Ποτέ μου δεν άκουσα τέτοια ανοησία. Huron! Γεια σου, καλή μου! Άλις, πού είσαι? Είμαστε εγκλωβισμένοι! Η καημένη έχει παρεσθήσεις! Πίσω σου! Κοίτα τις σκιές, καθηγητά! Κάποιοι μας κρατούν εδώ, ενώ οι άλλοι θα επιτεθούν από μπροστά! Η κατάσταση είναι απελπιστική! Καλή μου. Πάμε. Σχοινί με πονάει. Τα
χέρια μου είναι τόσο κρύα που δεν τα αισθάνομαι πια. Γεια! Πιο γρήγορα! Πιο γρήγορα! Τελευταία λουλούδια πριν τα μεγάλα χιόνια. Άρωμα καλοκαιριού έχουν ακόμα. Μάγουα κάνει φωτιά για μαυρομάλα. Πρέπει να στεγνώσει. Περίμενε! Περίμενε! Δεν μπορούμε να τους στήσουμε νέδρα. Θα ακολουθήσουμε το μάγουα όπως μπορούμε. Και οι άλλοι? Θα προσπαθήσουμε να τη βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Πολύ καλά. Και ο Θεός βοηθός.